Βαρβάρα, ρε Βαρβάρα, μπήκαμε σε κατάστημα, σε παρακαλώ να είσαι κόσμια. Πώς να είμαι κόσμια, μωρέ. Όταν μια φορά δεν μήνα που βγαίνουμε πρέπει να πάμε στο Μέγαρο, δε και καλά. Αφού το ξέρεις, ρε Βαρβάρα, το ξέρεις, το Μέγαρο είναι in. Θα πάω εγώ αύριο στο διευθυντή μου και θα του πω. Πολύ καλός κύριε διευθυντά ο Σέρζιο Ζάμβα. Ζουπ, λιποθυμάει το αφεντικό, διότι τι σου λέει, θέρας μορφώσεις σου λέει ο Βαγγέλης. Μου δίνει σημασία, μου δίνει και αύξηση. Μακροπρόθεσμα, γαλέ, θα την πάρω. Και πού το ξέρει, μωρέ, το αφεντικό σου, το Σέρζιο Ζάβα. Τι βγαίνεις που δεν θίχτει έμπορος και γίνε βιομηχανός με τις φοροδιοφυγές. Γιατί έχει παρητευτεί μου, τη διασκεδάζει στο 32ο χιλιόμετρο στην Ολλαμίας, με μια σοπράνα ονόματι Ζετάζερζετά. Ρε Βαρβαρούλα, δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο τι ακούει κανείς και άλλο το πρεστίζε. Τι? Το πρεστίζε. Και ο διευθυντής μου αγοράει εισιτήρια για το Μέγαρο. Γι' αυτό έχει γεμίσει οι Φιλιππινέζες για τους αφήλων της μουσικής. Το παίρνουν και το δίνουν στο προσωπικό. Έτσι και εσύ. Φιλιππινέζα μου κατάντησες, μωρέ, και τη Φιλιππινέζε. Από το ποντικό χώρι, βλαχάρα με τη βούλα. Αμά σου τρεσάρω καμιά προχώρα και να πάρουμε κανένα δισκάκι να τελειώνουμε, άντε. Ευάγγελε, σύνελθε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να αγοράσουμε κανένα δίσκο της προκοπής, να τον ακούσουμε. Σπιτάκι μας ανοίξει και η καρδούλα μου που σημειωτέων η μανουλίτσα σου μου την έχει κάνει κατάμαυρη το τελευταίο. Η μαμά μου ισχυρε, προχώρα. Η μαμά σου, Δεσποινής. Δεσποινής! Φωνάζεις, ρε παιδάκι μου. Δεν ακούει, μωρέ, δεν πρόσεξε, να δεις πώς θα ακούσει. Άιντε. Ελά, Ευάγγελε. Κουκλάρα. Κουκλάρα μου! Συγγνώμη, εδώ τώρα πρέπει να γυρίσω εγώ κανονικά. Στο κουκλάρα ήταν για μένα? Ολόκληρο κουκλάρα μου! Ολόκληρο, μάλιστα. Ορίστε, παρακαλώ. Θα θέλαμε τις πολύτιμες συμβουλές σου. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμη. Α, ξέρετε, ψάχνουμε για κάποια τραγούδια της Μαρινέλας. Της ποιας? Της Μαρινέλας. Για πάμε κάποια εκεί. Κάτι λέει κοντή, δεν την καταλαβαίνω. Για έλα πιο εδώ. Πώς το έπες το όνομα? Είπαμε, ψάχνουμε για κάποια τραγούδια της Μαρινέλα. Δεν μου λες. Μάλιστα. Γιατί βάζεις σίγμα και άλφα στο τέλος? Όχι, δεν βάζω σίγμα και άλφα, είναι σίγμα τελικό. Σε παρακαλώ δηλαδή, δεν θα με τρελάνεις, ξαναπες το. Θα με τρελάνετε εσείς εμένα. Για όχι, βέβαια, είναι σίγμα τελικό. Πες το! Της Μαρινέλα. Να το. Όχι τίποτα, γιατί θα με τρελάνει. Γελάει και ο κόσμος μαζί σου. Το βάζεις στο τέλος. Δεν ξέρω τι είχε. Δεν μου λες. Σιγά. Ηρεμία. Είπες Μαρινέλα. Μαρινέλα. Ένα ζαχαρία τσίχλα τον θέλεις? Όχι, μασάκαλα. Μασάς, μωρή τσίχλα, πρέπει. Μαρινέλας. Μαρινέλα. Δεν υπάρχει, θα μπορούσα να βάλουν ένα δίσκο αυθινής της Μαρινέλας. Δεν μου λες καινούργια τραγουδίστρια αυτή? Όχι, καλέ, που είναι καινούργια. Πώς το πες αυτό? Πώς το πες, είπες ένα όχι καλέ, τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν είναι και πάρα πολύ παλιά. Α, κάτι έκανες τώρα. Το φτιάξες λίγο. Λοιπόν, ούτε ένα δίσκο δεν βλέπω αυτή. Ναι, μην κάνετε έτσι σιγά. Έχω όμως έναν κατάλογο που θα βρούμε τα τραγούδια της από εδώ. Παιδιά, σας συστήνω λοιπόν να πάρετε το τολμό που είναι πολύ... Αχ, πάρα πολύ. Όχι, ρε, Μπάρμπι. Σιγά, ρε, Μπάρμπι. Μπάρμπι, όχι. Μάλιστα. Όχι. Δεν θέλει. Διότι, προσέξτε με, παρότι είναι τολμόν. Μικά. Ναι. Εντάξει, τώρα θα προτιμούσαμε τα πιο λαϊκά, διότι... Τα πιο λαϊκά. Όχι, παρια λαϊκά. Εμείς θέλουμε λαϊκά, ελαφρά. Γλυκά, σαν και εμένα. Τα μπακλαβαδοτάτης. Μωρέ, έχω τέτοιο δίσκο και δεν το ξέρα. Ωραίος τίτλος. Μπακλαβαδοτά, ε. Αν τότε να σας δώσω τα τραγούδια του Χατζινάσου. Όχι, όχι, Μπάρμπι, κανόνισε έτσι. Όχι, κουκλάρα μου, διότι πρόσεξέ με τώρα. Ναι. Ο Χατζινάσος έχει κάνει το ευρωπαϊκό. Μα. Και εγώ ως άντρας το τραγούδι το προτιμώ πιο ηθαγενή. Ως άντρας το τραγούδι το προτιμώ πιο ηθαγενή, είπα. Άκρη δεν θα βρούμε, οπότε σας προτείνω να πάρετε το ρεσιτάλ που έχει πάρα πολύ ωραία. Αχ, όχι, δεν το θέλουμε. Δικό της όχι, σειρά της είναι να πτυσκάσει. Είπες δύο να πει κι αυτή ένα. Λέγε, γιατί δεν το θέλει? Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει ρομαντικά τραγούδια. Και θα θυμηθώ τον πρώτο μου έρωτα και θα κλαίσει το όλο το θέλει. Μας. Δεν μου λες αυτά τα διόροφα ασπρόμαυρα που φοράει, εσύ τις τα πήρες? Ωραία παπούτσια. Πάρε μου ένα τέτοιο, βρε. Πάω βόλτα, μου τα δίνεις? Δεν μου λέτε να σας δώσω εκείνο το τραγούδι το πολύ ωραίο που μου αρέσει και εμένα και λέει «Είσαι μια φιέλα, γι' αυτό σ' αγαπώ». Όχι, όχι, όχι. Βαγγέλη, θα το πάρουμε το
Χάρβι, μην τουρλιώσει, γιατί καλά, άντε. Όχι. Είπε τρίτο, όχι, εσύ είπε. Ένα γραμμάτι. Γιατί τώρα κουκλάρα μου έρχεται και βαρύ χειμώνα. Μάλιστα. Βαρύ χειμώνα τώρα. Ελέμε να φύγει ο χειμώνα. Α, το υπονοούμενο. Δεν το πιασα, γι' αυτό βγήκε η Βαρβάρα Μπάρμπι. Δεν μου λέτε καλά. Δεν το θέλετε ούτε κι αυτό. Λέω, παιδιά, να σα δώσω το ταμ-ταμ που είναι πολύ. Γιατί τι σε έχει πιάσει. Τρελάχτηκα με το ταμ-ταμ, δεν είπατε. Μάλιστα. Γιατί. Γιατί θυμήθηκα το τριωτοσάκι καλέ που τον έφαγε το όμορφο στο Johannesburg. Που ήμασταν χρόνια στο Johannesburg. Ναι. Και συγχύστηκα. Είναι τζάζα αυτή. Ε? Δεν μου λες. Αυτή με πόσα κουπόνια την πήρες. Δεν μπορεί ρε εσύ. Με λίγα γιατί είναι και κοντήλο. Το βλέπω το θέμα όλο. Μονταφούνι είσαι. Ωραία. Ακούστε να δείτε, δεν θα βγάλω άκρη με σας. Θα σας προτείνω ένα δίσκο, βέβαια δεν είναι ερωτικός, είναι κομματάκι πατριωτικός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα σας προτείνω λοιπόν να πάρετε την Αλβανία που είναι πολύ ωραία. Όλα την Αλβανία, ωραία. Μα, ένα φίλο και πας πολύ ωραία, τα νεύρα. Θα μας διώξουν, στάστε. Αν να χαθείτε, ένα φράγκο να πάρουμε εδώ μέσα. Μας βλέπουν, μας χωλάει ο Μαροσούλης. Σταματήστε. Ακούστε. Τι λέτε. Να σας προτείνω κάτι άλλο. Μήπως θέλετε να πάρετε τα τραγούδια που λέει Μαρινέλα στον κινηματογράφο. Δηλαδή τα κινηματογραφικά της, τα τραγούδια μήπως τα θέλετε. Υπάρχει τέτοιο δίσκος. Όχι ρε, δεν υπάρχει. Πώς να υπάρχει. Αλλά επειδή με έχετε πρίξει και δύο λέω να τα πω εγώ. Εσείς τι λέτε ρε παιδιά. Άμε στο τα νερά τους στήριξαν.